αν όχι το μόνο, ήταν μετά και αδελφή μου όταν ήμουν μικρός. Την οποία κάπου χαρακτηρίζεις ως ο προσωπικός σου βασανιστής. Ναι, ήταν ο προσωπικός μου βασανιστής, αλλά τώρα τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα πράγματα, γι' αυτό μπορώ και τα γράφω κιόλα. Μπορώ και τα εκφράζω πια. Η ηθική τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Πάλι είναι φοβερά υποκειμενικό πράγμα. Μα υποκειμενικά σε ρωτάω. Αυτά που εσύ σκέφτεσαι με ενδιαφέρει να μάθει. Γενικώς πιστεύω ή θα ήθελα να είμαι ηθικό άτομο. Ηθική θεωρώ τη συνέπεια σε κάποιες αρχές, σε κάποιους κανόνες που προσδιορίζεις. Βέβαια, όταν αυτοί οι κανόνες εμπεριέχουν και την αυτοϋπονόμευση και την αυτοαμφισβήτηση, είναι λίγο περίεργο το τι είναι πια η ηθική, αλλά ωστόσο είναι και αυτό μια ηθική. Τι είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου? Ότι πήρα μια στάση ηθική. Εγώ είμαι ανήθικος. Και να πάρω μια στάση ηθική και να δημιουργήσω αυτό το κέντρο εδώ πέρα για τις τέχνες και επιστήμες, είναι μια πράξη ηθική. Άρα για μένα προσωπικά είναι το χειρότερο, γιατί βρέθηκα ξαφνικά να είμαι σκλάβος μιας ηθικής βλακείας. Μα τι είναι ηθική για σένα? Ηθική είναι να πάρεις ευθύνες και να πιστέψεις ότι θα αλλάξεις τον κόσμο. Το πιστεύεις αυτό? Πλακωδώς με αυτό το κέντρο που έχω ιδρύσει, πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει τον κόσμο, θα ανάψω λιγάκι μια μικρή φωτιά, μια φλόγα, και ότι θα πέσουν οι Έλληνες απάνω σε αυτή τη φλόγα και θα φωτιστούν, γιατί όλοι είναι σαν να σου έχει χτυπήσει η τσετσέ, ξέρεις, αυτή η μίγα. Ναι. Και νομίζω με αυτή την... Κοίταξε, εγώ μια φορά σκέφτηκα, αν καλούσα όλες τις παλαιές γκόμενες μου, ας το πούμε έτσι, μετρέσες μου, θα έκανα το στρατό του Διόνυσου και θα μπορούσα να κατακτήσω και άλλες πόλεις. Θα μου πεις ότι... Γιατί δεν το έκανες? Δεν το έκανα γιατί δεν είχα σκοπό να κάνω κατακτήσεις. Αλλά ένας θεός ο οποίος μου πάει πολύ είναι ο Διόνυσος. Ή εγώ του πάω. Γιατί με έφερες στο ψηρί? Εδώ υπάρχουν τα... οι θησαυροί που βρίσκω και κάνω τις κατασκευές. Ό,τι κομμάτι βρεις στο δρόμο που νομίζεις ότι σου κάνει για ένα έργο σου, το μαζεύεις από εδώ και το παίρνεις μαζί σου? Ναι, πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί και έργα από μια ιδέα που προκλήθηκε όταν έκανα βόλτα εδώ. Είδες κάτι? Τι είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου? Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή να έχω φοβερές συνοχές για κάτι που έχω κάνει. Δεν έχεις κάνει τίποτα κακό? Όχι, είμαι πολύ συγκρατημένος. Μικρός έκανα ζαβολιές. Έκλεβα κιόλας. Αλλά το ξεπέρασα μετά. Εσύ έχεις κλέψει ποτέ στη ζωή σου? Πάρα πολλές φορές, αλλά κοίταξε, δυστυχώς οι άνθρωποι σαν και εμένα όταν κλέβουν τα πληρώνουν 15 φορές πιο πολύ πίσω. Γιατί το λες αυτό? Μα γιατί προσφέρουνε. Αν δεν έκλαιγα θα πέθαινα. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Και ξέρω ποτέ δε, τι θα πει η κλεψιά. Σου παίρνει κάποιος κάτι γιατί έχεις παραπάνω από ό,τι πρέπει. Τέλος πάντων, για να μην ψοφείς της πείνας. Γιατί έγραψες τόσο νωρίς βιογραφία? Συνήθως είναι ρεκστά. Για να ξεχάσω την ασκήμια μου. Ποια ασκήμια σου? Μα όταν βάζεις τα βγάζεις όλα τα άπλετα στη φόρα, είναι άπλετα, λες πάρτε τα πόδα, τα πετάς στο ποτάμι. Εσταφυλά τι θα πει που είναι ο τίτλος της βιογραφίας? Εσταφυλά θα πει ότι είναι ξηραφιές, δηλαδή πληγές που τις έχεις πάρει και έχεις κόψει τα χέρια σου ο ίδιος, ή άλλοι σου τραβήξαν τσακ τσακ με ένα ξηράφι του κουρέα. Και αυτό λέγεται σταφυλάτ. Λοιπόν, να σου παρουσιάσω που την ξέρεις εξάλλου, αλλά επειδή θα ακολουθήσει, θα συνεχίσει το έργο μου και εξάλλου έχεις να θα σε ξεναγήσει πιο πολύ, θα σε εξηγήσει το έργο μου, είναι η Ελένη, η οποία
αφού έχω περάσει μια ορισμένη ηλικία, τη βλέπω η Σμήνη και πέφτω μεταξύ δύο μικραίως μέγερες. Την Αντιγόνη και την Σμήνη. Δεν σας την κρίξεις. Όχι, δεν σας την κρίξεις. Εντάξει. Πάντως είσαι τέλεια. Θα μιλήσουμε λίγο για το κέντρο, μια που εσύ διευθύνεις εδώ αυτό το χώρο. Αλλά πριν θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η σχέση σου με την Αφή. Με την Αφή. Περισσότερο με ιδανοβλεψίες. Γιατί η Αφή τελικά βαριέσαι. Χαϊδεύεις. Ενώ που είσαι να κοιτάς ώρες. Εξάλλου έχεις και μια πιο άμεση επαφή να κοιτάς. Α, πού είσαι, Ελένη, να σε κοιτάξω. Να πάω λίγο. Πόση ώρα μπορείς να χαϊδεύεις την Ελένη. Αλλά τη βλέπω, τη βλέπεις ολόκληρο βράδυ. Γι' αυτό είμαι ειδονοβλεψίας. Από... έτσι, γιατί θέλω πολλά πράγματα μαζί. Καταλαβαίνω τα πάντα, νιώθω τα πάντα με την Αφή. Αλλά τελευταία, τα ξαφνιάσματα που νιώθω στη ζωή μου, τα ξαφνιάσματα που με γυρνάνε πίσω, είναι από μυρωδιές. Αναφορές και αναμνήσεις από τις μυρωδιές. Ναι. Κι εγώ το έχω αυτό. Το τελευταίο καιρό δούλεψα πάρα πολύ πάνω στα κλίματα της Σαντορίνης, που τα έφερα όπως τα βρήκα από εκεί. Πήγα με ένα φορτηγό, το γέμισα με τα κλίματα αυτά, τα οποία είναι αριστουργηματικά, γιατί οι ίδιοι εινοπαραγωγοί κάθε Σεπτέμβριο τα κλαδεύουν και τα πλέκουν σε στεφάνια. Ποιο είναι το υλικό που δεν θα χρησιμοποιούσες ποτέ? Πριν από κάνα δύο χρόνια, θα σου έλεγα για παράδειγμα ότι το υλικό που δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ είναι το φελιζόλι. Αλλά σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο υλικό που να έχω πρόβλημα να το χρησιμοποιήσω. Ποιο είναι το υλικό που δεν θα χρησιμοποιούσες ποτέ στη δουλειά σου? Βέβαια, τα σκατά. Εσύ τι έχεις μάθει από τον Τάκη τόσα χρόνια που είσαι μαζί του? Τι έχω μάθει? Πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει επηρεάσει τρομερά την αισθητική μου. Έχει επηρεάσει τον τρόπο που μπορεί κανείς να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί δεν έχει κανένα από τους δεδομένους γνωστούς τρόπους. Έχει ένα τελείως... πώς να το πω... Το κυριότερο που έχω μάθει είναι να μην φοβάμαι, να μην φοβάμαι τη ζωή. Δηλαδή ο Τάκης είναι κάποιος ο οποίος καταργεί το φόβο και για τον εαυτό του και για τους άλλους, το μεταδίδει αυτό το πράγμα. Το φόβο του θανάτου, γενικά ο Τάκης πιστεύω ότι είναι μια τεράστια νίκη στη ζωή. Είναι η νίκη της ζωής η ίδια. Αν είσαι ενωμένος με το υπερτάρα, είσαι εδώ και είσαι και εκεί. Δεν περιμένει κανείς, όπως με το χριστιανικό αυτό, ότι όταν πεθάνεις θα πας στον παράδεισο, αφού είσαι στον παράδεισο τώρα και στην κόλαση συγχρόνως. Αυτή είναι η στάση μου. Και γιατί να φοβηθώ, δηλαδή, αφού είμαι ήδη, εγώ είμαι αυτός που λέει πάει, έφυγε αυτός. Αισθάνεσαι φευγάτος δηλαδή? Φευγάτος και πώς το λες, και φευγάτος και ερχόμενος. Και προσγειωμένος. Αν σου ζητούσα να δώσεις μία συμβουλή στο γλύπτη Τάκη, τι θα έλεγες? Θα ζήταγα από αυτόν να κάνει... να μην κουραστεί. Δεν θα του δίνω καμία συμβουλή, απλώς θα του ζήταγα αυτό το πράγμα. Να μην κουράζεται. Να μην κουραστεί και να συνεχίσει να ανακαλύψει και άλλα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι έχει κάνει φοβερές ανακαλύψεις. Και αυτό λέγαμε πριν, ότι θεωρώ πολύ σημαντικά τα έργα του Τάκη που έχουν μουσική, τα μουσικά του κομμάτια. Επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, πάντα ήταν το όνειρό μου αυτό, πώς θα μπορέσω να βάλω τη μουσική μέσα στα έργα χωρίς να είναι κάτι το εξωτερικό, χωρίς να είναι το έργο και να συνοδεύεται από μια μουσική. Από μουσική. Και νομίζω ο Τάκης έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Η μουσική είναι το ίδιο το έργο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου μύθος? Είναι ο μύθος ο πιο απίστευτος από άποψη αντιμετωπίσεως, να πούμε, μιας χαρούμενης κοινωνίας, είναι ο Πτά, ο μεγάλος θεός ο Αιγύπτιος, ο οποίος τραβάει μια μαλακία και το σπέρμα του πέφτει απάνω στη γη και δημιουργείται ο κόσμος. Η μαλακία αυτή ήταν πετυχημένη και την ευχαριστήθηκε πάρα πολύ
και για δώρον σε αυτό που γεννήθηκε ο κόσμος,